Είμαστε οι πρώτοι που είπαμε όχι και επιμένουμε να λέμε όχι. Πρώτο, γιατί θίγονται οι οικογένειές μας, θίγονται τα συμφέροντά μας, και δεύτερο, γιατί είμαστε χιώτες, είμαστε πατριώτες. Αυτά τα ξεροβούνια, αυτές οι πέτρες, όπως λέει, για μια βραχονισίδα μόνο, γιατί σαν μια βραχονισίδα μας έχουν, αυτά θρέψαν εμάς, τα παιδιά μας, τους παππούδες μας, τους προπαππούδες μας, και κοντά σε όλους αυτούς θράφηκαν και με την πείνα πολλοί άλλοι. Το γνωρίζετε οι παλιότεροι. Λοιπόν, δεν θέλω να προσθέσω περισσότερα, γιατί θα μακρηγορήσω. Αν χρειαστεί όμως. Αν χρειαστεί, θα πάρουμε τα όπλα. Τα όπλα μας τα δώσανε για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας από κάποια απειλή. Απειλή είναι γι' αυτό. Εγώ προσωπικά έτσι το βλέπω. Απειλή είναι. Εσείς θα το βλέπετε διαφορετικά, να μην συμμετέχετε. Όποιος το θεωρεί απειλή, να είναι εδώ την μέρα με τις πορτώσεις. Τρεις οικογένειες είμαστε γύρω-γύρω από αυτό το μέρος που θέλουν να κάνουν αυτό το προκεκά. 23 οικογένειες, και με τώρα που είστε λιγάκι πιο πάνω, είμαστε άλλοι τρεις, 26 οικογένειες κατά επάγγελμα χτινοτρόφοι. Και γυρεύουν να μας καταστρέψουν. Από κάτω το εξοκλήσει μας ο Άγιος Γιώργος ο Φλωριανός, που είναι το λίκνο του Βροντάδου. Και από ό,τι βλέπεις εδώ, μην κοιτάς τώρα που ήταν σήμερα η μέρα λίγο πιο καλή. Εδώ πέρα δεν ζει όχι άνθρωπος, ούτε γάδαρος το χειμώνα. Τα εμείς φεύγουμε και πάμε σαν νοτιόχωρα. Τώρα είναι οι συνθήκες σήμερα λιγάκι πιο καλές. Εμείς ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Όπως βλέπεις, όλος ο Βροντάδος είναι εδώ και από το Πιτιός και όλοι γύρω-γύρω, και θα συνεχίσουμε. Εμείς κάθε μέρα θα ερχόμαστε εδώ μέχρι να το καταλάβουν. Γιατί εμείς τους ψηφίσαμε για να δώσουν μια λύση στο μεταναστευτικό. Εμάς πριν τις εκλογές δεν μας είπαν για μεγάλα κέντρα. Εμάς μας είπαν για αποσυμφόρηση των νησιών. Δεν μας είπανε μας ότι θα κάνουν μεγάλες δομές και γυρίζανε πόρτα-πόρτα τους μαχαλιάδες και γυρεύανε τους ψήφους μας. Μας είπανε για αποσυμφόρηση των νησιών. Δεν μας είπανε ότι θα κάνουν μεγάλα κέντρα μέσα στις σπίτια μας και μέσα στις γειτονιές μας. Πού είναι τους? Γιατί βρίσκεστε εδώ? Για να μην φέρουν τους 5.000 που λένε εδώ πέρα. Διότι πρώτο θα ψοφήσουν. Εγώ ήμουν τσοπάνης μέχρι το 1953 και οι κατσίκες αντέχανε το κρύο μόνο 3 μήνες το καλοκαίρι. Μόνο 3 μήνες. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Αν θα μείνουν εδώ, η πνευμονία θα τους θερήσει. Και είναι κρίμα οι ανθρώποι να ψοφήσουν.